Κύριε Νεκτάρη Σαντορνιός, Υπουργός Ναυτιλίας, να μας πει το πώς θα γίνει η μεταφορά των μαθητών από την Κρήτη προς την Αθήνα. Αττική, περισσότερο. Γεια σας, κύριε Σαντορνιά, κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά, εσείς, καλά, λοιπόν, για πείτε τώρα τι για να δούμε, λοιπόν. Κοιτάξτε, η προσπάθεια είναι να μεταφερθούν τα παιδιά από Ηράκλειο και από Χανιά με αεροπλάνα, δωρεάν. Προκειμένου να δωρεάν δοθεί... από ποιους εννοείται δωρεάν, από, τους, δωρεάν, από τα αεροπλάνα, από τις εταιρείες ή από εσάς? Από τις εταιρείες. Αυτό προσπαθούμε να βρήκαμε μια πρώτη προσπάθεια, μια λύση, προκειμένου να δοθεί μια απάντηση σε ένα πολύ πιεστικό πρόβλημα. Σήμερα για όλα τα παιδιά. Προβλήματα... Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, σήμερα. Ναι, για σήμερα θα ξεκινήσει αυτή η μεταφορά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετές πτήσεις που θα χρειαστούν, γιατί είναι αρκετά τα παιδιά. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πιεστικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Τα οποία όμως πρέπει να δούμε σε συνεργασία με την ΠΝΕΟ πώς θα επιλύσουμε αυτά τα σημαντικά προβλήματα. Προς το παρόν, πάντως, πάμε μέχρι Παρασκευή στην κινητοποίηση. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε καλέσει και πάλι την ΠΝΕΟ στο τραπέζι του διαλόγου. Επιμένουμε ότι αυτή τη στιγμή το βασικό και κύριο αίτημα που υπήρχε από την πρώτη στιγμή από την ΠΝΕΟ δεν υφίσταται. Διότι το βασικό και κύριο αίτημα με το οποίο ξεκίνησε η απεργία ήταν μια φημολογία ότι θα καταργηθεί το ειδικό καθεστώς φορολόγησης των ναυτικών. Μάλιστα. Εμείς γι' αυτό έχουμε δεσμευθεί απόλυτα ότι δεν έχετε δεσμευθεί στα λόγια, λένε οι συνδικαλιστές. Δεν είναι αποτυπωμένο. Όχι. Πού το γράφει αυτό που λέτε? Και στην ανακοίνωση που έβγαλε την Κυριακή ο κ. Κουρουμπλής. Ναι. Και στην ανακοίνωση που βγήκε χτες είναι ξεκάθαρο ότι δεν συζητείται η κατάργηση του ειδικού φορολογικού καθεστώτος των αυτοκινήτων. Τότε γιατί δεν πείθονται, κύριε Υπουργέ, γιατί έχουν πάθει? Έτσι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να ξέρω για ποιο λόγο η ΠΝΕΟ αποφασίζει αυτά. Για να δούμε λιγάκι, λίγο, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι στο εσωτερικό τους κόμμα. Εντάξει, αυτό κομμάτι. Ελπίζω να το λύσετε στη συνάντηση με τους συνδικαλιστές. Λέω τώρα να δούμε λίγο πιο ειδικά την ιστορία των παιδιών, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολλούς και τηλεφωνούν εδώ και γονείς. Τεχνικά, ναι, πώς γίνεται αυτό? Είναι περίπου κοντά στις 2.000 παιδιά, 1.700-1.800 παιδιά. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα παιδιά έχουν μεταφερθεί με πρακτορία, οπότε θα συνεννοηθούν τα πρακτορία με την αεροπορική εταιρεία, τη μία αεροπορική εταιρεία που έχουμε, η οποία θα διευκολύνει αυτήν την διαδικασία. Τα πρακτορία που έχουν μεταφέρει ήδη τα παιδιά, λέτε, εκεί θα συνεννοηθούν, ναι, με τις αεροπορικές, ναι, εταιρείες, ναι, και έτσι, ναι, θα γίνει η δουλειά. Ακριβώς, ναι. Αυτή είναι, λοιπόν. Άρα λέτε μέχρι εντός της μέρας θα έχει λήξει το θέμα? Πιστεύω, ναι. Και χρειάζεται οι γονείς από εδώ να κάνουν κάτι, να επικοινωνήσουν. Μιλάμε για 15-20. Το λέω γιατί είναι πολλής κόσμος και δεν θα πηγαίνουν, έρχονται τα αεροπλάνα. Είναι πάρα πολλά αεροπλάνα, γι' αυτό σας λέω. Γι' αυτό δεν ξέρω αν θα μας φτάσει η μέρα. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τώρα, από το πρωί. Ίσως να μείνει και κάτι για αύριο, δηλαδή. Υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα. Καλώς σας ευχαριστούμε, κύριε Σαντορνιά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, προς γονείς, αντιλαμβάνεστε, θα φύγουν τα παιδιά με αεροπλάνα από την Κρήτη. Mm-hmm. Το τεχνικό κομμάτι είναι, συγγνώμη κύριε Κερδίκογλου, το τεχνικό.